Καλησπέρα σε όλες και όλους. Αυτή η εμπειρία ήταν πραγματικά μοναδική, τουλάχιστον για μένα. Εκτός των άλλων, πέρα από το υπερθέαμα, είδαμε και χαμόγελα στη Σκόπελο, στους επαγγελματίες, στην παραλία, στον κόσμο. Αυτή η μαζική συμμετοχή ήταν για μας κάτι στο οποίο μόνο ευεργετικά δούλεψε πάνω στο νησί. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Ήταν ίσως η πρώτη φορά που διοργανώσαμε μια τέτοια ή προσπαθήσαμε να διοργανώσουμε μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση. Ελπίζω του χρόνου και τα επόμενα χρόνια να πάμε καλύτερα. Θα κάτσουμε μετά να κάνουμε τον απολογισμό μας. Αλλά αυτό που είδαμε ήταν κάτι πραγματικά καταπληκτικό. Και βέβαια δεν είμαι ιστιοπλοός, αλλά είμαι λάτρης της ιστιοπλοείας. Είδα ανάμεσά σας και πολλούς ανθρώπους που γνώρισα στο παρελθόν. Βλέπω ακόμα εδώ τον κύριο Ανδρεάδη, που πάμε πίσω πάρα πολλά χρόνια με το πλήρωμά του. Και ήταν συγκινητικό να δω και τέτοιους ανθρώπους μετά από τόσα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ ανθρώπους που δεν γνώριζα, αλλά γνώρισα εδώ, τον Άκη τον Τζαλίκη, που είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, την Τίνα της Φακενάκη, που είναι η πρόεδρος Επιτροπής των Αγώνων, τον Στέφανο τον Μεταξιώτη, τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής. Και άφησα τελευταίο τον Βίρονα, τον Μπέλο, που τον γνώρισα αρκετά πιο νωρίς, από τον περασμένο χειμώνα, που καθίσαμε για πρώτη φορά να κουβεντιάσουμε τη διοργάνωση. Βίρονα, σε ευχαριστώ για όλα. Ελπίζω να έμεινες ευχαριστημένος. Όταν κάθισουμε να κάνουμε τον απολογισμό μας, να τα ξαναδούμε τα πράγματα. Και εμείς υποσχόμαστε ότι του χρόνου και τα επόμενα χρόνια θα είμαστε πολύ, πολύ καλύτεροι. Καλή επιτυχία στους επόμενους αγώνες, που ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα συμμετάσχετε. Και σας καλώ όλους σε αυτή την πριγκίπισσα του Αιγαίου, έτσι λέμε τη Σκόπελο, η πριγκίπισσα του Αιγαίου. Σας καλούμε ξανά και ξανά να μας επισκέφτεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι που όλη η Σκόπελος διαπίστωσε τα θετικά ωφέλη τα οποία μπορεί να προσδώσει στο νησί η ιστιοπλοεία της Ανοιχτής Θάλασσας. Θα ήθελα από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Πάνο Πιτσαξή, με την ουσιαστική παρέμβαση του οποίου πετύχαμε την προβολή των αγώνων σε καθημερινή βάση από την δημόσια τηλεόραση. Θα ήθελα στο πρόσωπο του Στέφανου του Μεταξιώτη, του Πρόεδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσους δούλεψαν εδώ και 1,5 χρόνο για την επιτυχία αυτής της διοργάνωσης. Και θα ήθελα να κλείσω με ένα απλό συμπέρασμα. Ότι τελικά υπάρχουν πολλοί ιστιοπλοεί στην Ελλάδα οι οποίοι θέλουν να μετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θέλουν να έχουν ποιοτικούς αγώνες, τους ευχαριστούνται αυτούς τους ποιοτικούς αγώνες και υπάρχουν όμιλοι οι οποίοι μπορούν να τους κάνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, φίλοι, φίλες ιστιοπλοεί, μια μικρή αναδρομή θέλω να κάνω και δεν θα σας κουράσω. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ανοιχτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, που εμπιστεύθηκε τον όμιλό μας πριν από 2 χρόνια περίπου και του ανέθεσε την τέλεση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος του 2011. Στη συνέχεια παντρέψαμε το Πανελλήνιο με την Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Βορείου Αιγαίου. Και εδώ έχω να πω ότι επιλέξαμε την πριγκίπισσα του Αιγαίου, όπως είπε ο Δήμαρχος, για την τέλεση αυτών των αγώνων. Βεβαίως είχε πολλά προβλήματα, πολλές δυσκολίες. Δεν θα ξεχάσω την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε με τον Δήμαρχο, ήταν Γενάρης του 2011, για να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις. Και ήρθαμε με απαγορευτικό απόπλου. Βρεθήκαμε στο πλοίο και ξεκινήσαμε την κουβέντα. Δεν ήξερε ο Δήμαρχος τι ήταν αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Και εμείς από την πλευρά μας ξέραμε ίσως τις δυσκολίες που θα είχαμε και προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να τις ξεπεράσουμε. Βεβαίως μετράει το αποτέλεσμα. Όλα δούλεψαν ρολόι. Εάν υπάρχουν παράπονα, θα ήθελα, σαν διοργανωτής όμιλος, όλους εσάς που συμμετείχατε, να
μας τα υποβάλλετε στον Όμιλο Εγγράφος για να γίνουμε καλύτεροι του χρόνου. Αυτά, όπως είπε και ο φίλος Δήμαρχος, θα καθίσουμε να τα συζητήσουμε και να δούμε την επόμενη χρονιά τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για όλους μας. Για τον τόπο εδώ, για την πριγκίπισσα του Αιγαίου και για όλους εσάς που θα συμμετάσχετε πιθανότατα και του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ όσους δούλεψαν και δούλεψαν σκληρά, ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και όλων των Επιτροπών, της Γραμματείας που δούλεψε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να φέρεις πέρας όλα αυτά, και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, τους ιδιοκτήτες, κυβερνήτες και πληρώματα που μας εμπιστευτήκατε και μας τιμήσατε με τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ επίσης πολύ το λαό της Κοπέλου, την κοινωνία της Κοπέλου που μας δέχθηκε θετικά, πιστεύω. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Να είστε όλοι καλά και του χρόνου γεροί πάλι παρέα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο του Νίκος, τον κύριο Φαδάκη, για μια ανταλλαγή σημαίων των ομίλων μας. Προτού σας πούμε δύο λόγια εκ μέρους του Ναυτικού Ιστιοπλοϊκού Κολυμβητικού Ομίλου Σκοπέλου, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Ομίλου το Σύλλογο Καταστηματαρχών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Σκοπέλου. Είναι μια προσφορά σημερινός μπουφές που έχουμε, και τα σούπερ μάρκετ, τον κύριο Γιακή, τους αδερφούς Προβιά και τον κύριο Ζέρβα. Σήμερα, κάτω από το μαγικό φως της Αυγουστιάτικης Πανσέλινου, θα ήθελα να μοιραστώ λίγα λόγια ενός μεγάλου σαλονικιού σκοπελίτη Ιστιοπλοού, του Σάβα Γεωργίου, ο οποίος έγραψε στο βιβλίο του «Το ταξίδι της χαράς, διαπλέοντας τον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο». Επόμενος σταθμός μας ήταν η Σκόπελος, το νησί των παιδικών μου χρόνων. Είδα για μια φορά ακόμη, ύστερα από τόσα χρόνια νοσταλγίας, το αγαπημένο μου γραφικό λιμάνι της, και βρήκα παλιούς αγαπημένους φίλους. Ο Θανάσης, ο Κώστας, ο Μπάμπης, ο Σπύρος, ο Βαγγέλης, η Δούκισσα, ο Μιχάλης, ο Αντώνης και ο Τριαντάφυλλος, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νίκος, καθώς και οι κάτοικοι του νησιού, έχοντας σαν κληρονομιά τα λόγια αυτά, προσπάθησαν και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους μαζί με την αγάπη τους. Πρόεδρο της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, Άκη Τσαλίκη. Πρόεδρε του Ναυτικού Ομίλου Ανοιχτής Θάλασσας, Βίρον Μπέλο. Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, Στέφανε Μεταξιώτη. Αγαπητοί καλεσμένοι, συνάδελφοι ιστιοπλόοι, πιστεύουμε και του χρόνου όλοι σας να δείτε για μια φορά ακόμη το αγαπημένο γραφικό λιμάνι της Σκοπέλου και να βρείτε αγαπημένους φίλους. Εμείς όλοι θα είμαστε εδώ, περιμένοντάς σας στο επόμενό μας ραντεβού. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γιατί έτσι σας βλέπουμε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στη Σκόπελο, που την προτιμήσατε για τους αγώνες και που την αγαπάτε. Να συγχαρώ τους νικητές για την επιτυχία τους και όλους τους αθλητές για τη συμμετοχή τους. Να συγχαρώ τον Δήμαρχο Σκοπέλου, τον κύριο Γιώργο Μιχελή, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, κύριο Τσαλίκη, τον Πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Ανοιχτής Θάλασσας, κύριο Μπέλο, την Οργανωτική Επιτροπή για την επιτυχημένη διοργάνωση των αγώνων. Ιδιαίτερα, θέλω να συγχαρώ τα παιδιά του Ναυτικού Ιστιοπλοϊκού Κολυμβητικού Ομίλου Σκοπέλου, τον πρόεδρο τον κύριο Φαδάκη, τον κύριο Σκούρα, τον κύριο Κοσμά και όλους τους άλλους που πάρα πολύ βοήθησαν. Θέλω όμως να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ ιδιαίτερα για την προσφορά τους στον αθλητισμό.
διότι έχουν πάρα πολλά παιδιά και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά μας ασχολούνται με τον αθλητισμό. Βεβαίως και αυτούς, αλλά να κάνω και μια αναφορά και σε αυτούς που ίδρυσαν τον Όμιλο και σε αυτούς που τον συνεχίζουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα τον Λιμενάρχη Σκοπέλου και αντιπρόεδρο του Λιμνικού Ταμείου, τον κύριο Γιώτη και όλα τα παιδιά του Λιμενικού Ταμείου για την προσφορά τους. Επίσης, ειδική μνήμα θα κάνω στους κριτές των αγώνων, που με την ορθή και δίκαιη κρίση τους συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή τους και τους προσδίνουν κύρος και αξιοπιστία. Το Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου, θέλοντας να τους τιμήσει, θα τους προσφέρει ένα κύπελο από την Αγκιοπλαστική Σκοπέλου, αυτό που έδωσε και ο κύριος Φαδάκης. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι αυτά είναι μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας, δεν υπάρχουν δεύτερα, είναι χειροποίητα και έχουν και την εξής πρωτοτυπία. Είναι κόκκινος πυλός, πλασμένος βέβαια στο χέρι, στον τροχό, και όταν ψήνεται στο φούρνο γίνεται μαύρο. Δεν είναι μαύρα δηλαδή μπογιατισμένα, είναι από τη φύση τους. Ακόμη το Λιμενικό Ταμείο, θέλοντας να τιμήσει και να ευχαριστήσει όλους όσους ήρθαν για τους αγώνες, τους προέδρους, τους αθλητές, τις οικογένειές τους, θα προσφέρει στον κύριο Τσαλίκη και στον κύριο Μπέλο τους προέδρους από μια Ινοχώη από την ίδια Αγκιοπλαστική. Εμείς ελπίζω και εύχομαι και εσείς θα είμαστε καλά, να σας περιμένουμε και του χρόνου. Θα μου επιτρέψετε όμως να το πω, το είπα και ιδιαιτέρως, αν θα κάνετε μια προσπάθεια να έρθετε νωρίτερα ή αργότερα τον Αύγουστο, θα ήταν ακόμα καλύτερα και θα είχαμε τη χαρά να σας προσφέρουμε πολύ περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους.